Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Μοναχική παρουσία στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου. Μία συμβολή στη ζωή της τοπικής μας εκκλησίας. Κάθε Τετάρτη στις 11 το πρωί με την υπεύθυνη της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής Εκείνου, γερόντισα Δωροθέα. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές. Μου συμβαίνει αρκετά συχνά να μιλάω με κόσμο που μου λέει ότι φοβάται. Ο ένας φοβάται το σκότος, ο άλλος φοβάται την μοναξιά, ο ένας φοβάται το αυτοκίνητο, ο άλλος φοβάται τα σκυλιά, ο ένας φοβάται ότι θα αρρωστήσει, ο άλλος φοβάται τον θάνατο. Μα μέχρι και ένα μήνυμα στο κινητό φοβούνται μερικοί. Είναι πράγματι πολύ δύσκολη η ζωή με φόβο. Αλλά είναι και μακριά από την αλήθεια. Αν ζεις αληθινά, κάνεις το σταυρό σου και προχωράς. Θέλει πολύ υπομονή και επιμονή στη προσευχή για να σηκώσεις μια φοβία. Η φοβία είναι ένας δαίμονας που πήρε θάρρος να μας επηρεάζει γιατί του δώσαμε κάποια αφορμή. Γι' αυτό και βοηθάει πολύ η ειλικρινή εξομολόγηση. Η φοβία πολλές φορές είναι έλλειψη εμπιστοσύνης στον Θεό. Εφόσον ο Θεός μας προσέχει και μας έδωσε και μυαλό και διάκριση να αποφεύγουμε τις αληθινές επικίνδυνες περιπτώσεις, πού χωράει ο φόβος εδώ? Εγώ κάνω αυτό που μπορώ και ο Θεός επεμβαίνει εκεί που χρειάζεται. Ο Θεός μας είναι πρόσωπο και το ξέρουμε όχι μόνο από τα θρησκευτικά βιβλία που διαβάζουμε, αλλά και από την προσωπική μας εμπειρία, από το πώς τον ζούμε καθημερινά. Δεν υπάρχει μία απλή φόρμουλα για να κάνεις φίλο σου τον Θεό, αλλά πρέπει να τον σκέφτεσαι σαν πρόσωπο και έτσι να είναι η σχέση σου μαζί του, όχι σαν μηχάνημα. Αν ανάβεις 7 κεριά και στέλνεις 12 φορές ένα μήνυμα, βάλεις σκόρδο πάνω από την πόρτα, ρωτάς αστρολόγους να δεις πώς θα πάει η ημέρα και η ζωή σου και άλλες τέτοιες φθηνές δεσιδαιμονίες, ο Θεός δεν θα απαντήσει θετικά σε αυτά. Δεν είναι αυτός ο τρόπος που θα εξασφαλίσεις ότι ο Θεός θα σε προστατεύσει. Αλλά με αυτά κτίζεις μέσα σου φοβίες και δίνεις αφορμές στον διάβολο. Ο Θεός απαντάει αν έχεις μία προσεπική σχέση μαζί Του. Σχέση την οποία κυβερνάει η αγάπη και όχι ο φόβος. Θα μου πεις, μα δεν πειράζει αν κοιτάξω λίγο το οροσκόπιο. Γελάω όταν το διαβάζω. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Και πολλές φορές έχει και δίκαιο σε αυτό που λέει. Να σου πω κάτι. Ο διάβολος σε γελάει με πράγματα που δεν σου φαίνονται σπουδαία, αλλά που τα παίρνεις για διασκέδαση. Και προσέχει να σου συμβεί και κάτι από αυτά που σου λέει, για να σε έχει κοντά του να τον πιστεύεις σαν προφήτη. Ο διάβολος και τα όργανα του, με άλλα λόγια οι άνθρωποι που ασχολούνται με τέτοια πλάνη, είναι και πολύ καλοί ψυχολόγοι και ξέρουν ότι αν σου γράφουν στο οροσκόπιο ή σου λένε στην κούπα του καφέ σου ότι σήμερα θα περάσεις έτσι και έτσι, βάζουν στο υποσυνείδητό σου αυτά τα πράγματα που θα τα κάνεις πραγματικότητα εσύ ο ίδιος
με την βοήθεια του διαβόλου που δέχτηκες μέσα σου και θα σε έχουν σίγουρο πελάτη στο μέλλον και θα κτίζουν μέσα σου την φοβία που τους αρέσει και ίσως θα σου παίρνουν και τα χρήματα. Αν όμως δεν πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ένα μηχάνημα που δουλεύει αυτόματα με μια λαμπάδα ή 7 κεριά ή ένα μήνυμα και έχεις προσωπική άμεση σχέση με τον Θεό που είναι πρόσωπο και βάλεις μέσα σου την ευλογία του Θεού με τις πρωινές προσευχές που θα κάνεις, τότε η μέρα σου θα είναι υπό την ευλογία του Θεού που δίνει ασφάλεια και γαλήνη και σβήνει τις ανθρώπιες και διαβολικές φοβίες. Και το μυαλό μου πάει πάλι στην μακαριστή μοναχή Μαρία Μαγδαληνή από την έρημο του Σινά, που άρχιζα να σας γνωρίζω την τελευταία εκπομπή. Έζησε σε συνθήκες που σε πολλούς θα προκαλούσαν φόβο. Και όχι για λίγο, αλλά για πάνω από 30 χρόνια. Και όχι ότι δεν είχε που να πάει, γιατί ήταν πλούσια και μορφωμένη γυναίκα. Θα μπορούσε με πολλή επιτυχία να ζήσει και να κάνει κάποια πιο εύκολη ζωή έξω στο μοντέρνο κόσμο. Αλλά επειδή αγάπησε τον Θεό πάνω από όλα, επέλεξε τη ζωή στην έρημο. Κατάλαβε όμως πολύ καλά αυτό που εμείς αργούμε να καταλάβουμε. Εφόσον έβαλες την ζωή σου στα χέρια του Θεού, μη την παίρνεις πίσω. Ο Θεός θα τα οικονομήσει όλα. Δεν έχεις τι να φοβηθείς. Και κάτι κακό να πάθεις, θα βρεις μέσα σε αυτό την δικαιοσύνη του Θεού που απομάκρυνες με τις αμαρτίες σου. Αυτή είναι η ουσία της χριστιανικής ζωής. Να σας πω όμως από την αρχή πώς την γνώριζα, να έχετε την χαρά και την τιμή να την γνωρίζετε κι εσείς βήμα με βήμα, όπως έκανα κι εγώ, και πίσω από την ιστορία να καταλάβετε πόση πίστη πρέπει να έχουμε ως στρατιώτες του Χριστού που είμαστε. Σας έλεγα λοιπόν ότι ήμουν στο Ιάσιο της Ρουμανίας όταν ο πνευματικός μου με έστειλε να κάνω υπακοή σε αυτή την γερόντισσα στο Σινά. Η πόλη αυτή, Ιάσιο, η δεύτερη πόλη της Ρουμανίας, έχει μια απερίγραπτη ομορφιά και χάρη από τον Θεό.
Η ιστορία, η ορθοδοξία και ο μοντερνισμός πλέκονται μεταξύ τους τόσο αρμονικώς εκεί που δεν έχω δει πουθενά άλλου. Έχεις εκεί τα πάντα που μπορείς να ζητήσεις από μια πόλη. Πολυτέλεια, ομορφιά, ησυχία, καλούς και σωστούς χριστιανούς. Η προστάτητα της πόλης είναι η Αγία Παρασκευή Επιβατινή. Όλο το χρόνο και όλη μέρα έχει εκεί ουρά για να προσκυνήσεις τα Άγια της Λείψανα. Συνηθίζουν οι άνθρωποι εκεί να πάνε το πρωί πριν τη δουλειά τους να την προσκυνάνε κάθε μέρα, όλο το χρόνο. Γι' αυτό και η Θεία Λειτουργία επιτελείται κάθε μέρα εκεί, γιατί πολλοί αρχίζουν την ημέρα τους με την Θεία Λειτουργία για να πάρουν την ευλογία του Θεού και μετά πάνε την δουλειά τους κάθε μέρα. Και όποιος δεν μπορεί το πρωί θα έρθει μόλις σχολάσει για να την προσκυνήσει. Στην γιορτή της, στις 14 Οκτωβρίου, μαζεύονται πάνω από 100.000 κόσμου. Το Ιάσιο της Ρουμανίας είναι επίσης μια σύγχρονη πόλη με ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια ιατρικής της Ευρώπης. Από εκεί μέχρι την έρημο του Σινά είναι μια διάσταση σαν από την γη στον ουρανό. Μια τελείως διαφορετική εικόνα. Αλλά με πολλή εμπιστοσύνη ότι ο ίδιος ο Θεός μιλάει μέσα στον πνευματικό μου πατέρα και ο ίδιος ο Θεός με έστειλε εκεί, και αυτός ο Θεός που ήταν μαζί μου στο Ιάσιο θα ερχόταν μαζί μου και στο Σινά, γιατί ο Θεός είναι παντού, πήγα να κάνω υπακοή. Πήρα το αεροπλάνο με πολύ χαρά που θα γνώριζα και εγώ αυτή την ασκήτρια. Στο αεροδρόμιο στο Κάιρο έπρεπε να με περιμένει κάποιος κύριος Αλέξανδρος. Το μικρό του όνομα ήταν το μόνο που ήξερα. Δεν με περίμενε όμως κανείς και κάθισα και εγώ με την σειρά με τους φτωχούς που περίμεναν εκεί κάπου. Ποιος ξέρει τι περίμεναν. Εγώ, φτωχή της περίπτωσης, περίμενα να εξημερώσει για να δω μόνη μου πώς μπορώ να φτάσω στο πρακτορείο που πάει για το Σινά. Δεν είχα τηλέφωνο της μοναχής ή κάποιο μέσο επικοινωνίας. Ήξερα μόνο ότι μονάζει εκεί. Φανταζόμουν ότι θα πάρω το λεωφορείο και θα κατέβω σε μια στάση που λέγεται Σινά και θα ρωτήσω πού μένει μια μοναχή. Μετά από κάποιες ώρες, λίγο πριν να εξημερώσει, κάποιος Αιγύπτιος ήρθε τρέχοντας σε μένα. «Είμαι ο κύριος Αλέξανδρος. Με έστειλε η Μαρία Μαγδαληνή. Καλά που δεν βγήκατε έξω. Είναι επικίνδυνο για μια ορθόδοξη μοναχή νύχτα μεταξύ των μουσουλμάνων στην Κάιρο. Χίλια συγγνώμη που άργησα, αλλά είμαι γιατρός και είχα κάποια επίγοντα περιστατικά αυτή τη νύχτα. Πάμε γρήγορα για το πρακτορείο». Τότε κατάλαβα ότι ήταν απλά μια δοκιμασία από τον Θεό για να δει αν θα όλο ψυχό ή αν θα κρατήσω την εμπιστοσύνη μου σε αυτόν. Το τι ραλί έκανε μέχρι το πρακτορείο δεν μπορώ να σας πω. Μου εξήγησε ότι υπάρχει μόνο ένα λεωφορείο για το Σινά και αυτό φεύγει τώρα το πρωί. Δεν πρέπει να το χάσουμε, γιατί η μοναχή με περιμένει εκεί, σε αυτό το λεωφορείο. Διαφορετικά μπορεί να μην την βρω, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν την θέλουν και δεν θα μου πούν που μένει και δεν θα την βρίσκω. Ήταν μακριά το πρακτορείο, το Καΐρο ήταν σε τελείως άλλο επίπεδο από το Ιάσιο μου, αλλά εγώ χάρηκα που κάναμε πολλή ώρα να φτάσουμε στο πρακτορείο, γιατί ήταν ευκαιρία να μου πει για την μοναχή. «Την γνώριζα κάποια χρόνια πριν», μου είπε. «Είμαι Κόπτης χριστιανός και είχα πάει με την οικογένεια να προσκυνήσω στο Στινά και στις γυροπεριοχές. Κάποια στιγμή, βαθιά στην έρημο, βρίσκω μια μοναχή πεσμένη κάτω, χωρίς αισθήσεις. Διέκοψα τις διακοπές μου και την έφερα όσο πιο γρήγορα μπορούσα με το αυτοκίνητό μου στο Κάιρο. Στο νοσοκομείο που δουλεύω την κρατήσαμε και τις κάναμε εξετάσεις. Έτσι μάθαμε ότι η μοναχή δεν είχε κάποιο πρόβλημα υγείας, αλλά ασιτίας, γιατί δεν είχε να φάει για πολλές μέρες. Η γλυκαιμία της ήταν σχεδόν μηδέν.
με λίγη γλυκόζη που της χορηγήθηκε εντοφλέβια και λίγο φαγητό, γύρισε στην αγαπημένη της έρημο. Από τότε, την γνωρίζαμε καλύτερα και παρόλο που είμαστε κόπτες χριστιανοί και όχι ορθόδοξοι σαν εσάς, είμαι έτοιμος να ρισκάρω την ζωή μου για αυτήν. Και πράγματι, ο κύριος αυτός ρίσκαρε την ζωή του σε μια μουσουλμάνικη ανήσυχη χώρα να με βοηθήσει και εμένα να φτάσω στο πρακτορείο. Και μετά από κάποιο καιρό, με μια άλλη ευκαιρία σχετικά με την γερόντισσα, να με φιλοξενήσει στο σπίτι του και να με πάει για προσκύνημα μέχρι και μαζί με τα παιδιά του. Άλλη φορά, περιμένοντας από την πρεσβεία την βίζα μου, φιλοξενούμενη στο σπίτι του, είδα πώς μαζεύονται κάθε εβδομάδα στην εκκλησία και στα σπίτια τους να προσεύχονται σε μικρά γκρουπ γυναικών ή ανδρών, πώς σέβονται τους πνευματικούς τους, πώς καίγεται για τον Χριστό η καρδιά των παιδιών τους και με πόση ευλάβεια πάνε για προσκύνημα σε μοναστήρια. Από διάφορες τέτοιες εμπειρίες καταλαβαίνω ότι οι Κόπτες είναι πολύ ζεστοί χριστιανοί, όχι χλιαροί σαν εμάς, και ότι τηρούν πολύ τις εντολές του Θεού με μαρτυρικό πνεύμα. Γι' αυτό και με βοήθησε ο κύριος Αλέξανδρος. Ήταν το 2007 που οι Κόπτες δεν ήταν ελεύθεροι στην Αίγυπτο, οι μουσουλμάνοι τους σκότωναν και τους πήγαιναν φυλακή. Τότε τον παρακολούθησαν και έμαθαν ότι με βοήθησε και είχε προβλήματα με την ασφάλεια. Τώρα δεν ξέρω πώς είναι ακριβώς η κατάσταση και δεν θέλω να του δημιουργήσω πάλι προβλήματα και γι' αυτό αυτό το όνομα που λέω δεν είναι αληθινό. Δεν τον λέγανε Αλέξανδρο. Ήθελα όμως να τον αναφέρω εδώ σαν παράδειγμα θυσιαστικής χριστιανικής ζωής μέσα στην εύκολη ζωή που ζούμε εμείς στην Ελλάδα με την χρυσή ετικέτα ότι είμαστε χριστιανοί. Χαρά στα μάτια που δακρύζουν για κάποιον άλλον που πονά, γιατί τα μάτια αυτά θα ειδούνε του παραδείσου τα αγαθά. Γιατί τα μάτια αυτά θα ειδούνε του παραδείσου τα αγαθά. Παρήγορα γλυκά, γιατί το στόμα αυτό θα ψάλλει με τους αγγέλους οσανά. Γιατί το στόμα αυτό θα ψάλλει με τους αγγέλους οσανά. Χαρά στα χέρια όπου δίνουν μικρά παιδιά και ορφανά, γιατί τα χέρια αυτά θα γίνουν φτερά για να πετούν ψηλά. Γιατί τα χέρια αυτά θα γίνουν φτερά για να πετούν ψηλά. Χαρά στο σπίτι που ανοίγει την πόρτα στο περαστικό, γιατί η πόρτα αυτή ανοίγει στην Παναγιά και στο Χριστό. Γιατί η πόρτα αυτή ανοίγει στην Παναγιά και στο Χριστό. Στο λεωφορείο για το Σινά ήμουν η μόνη ξένη τόσες ώρες ταξίδι. Οι ντόπιοι όμως δεν μου έδωσαν σημασία. Έγινα κι εγώ μικρή στη θέση μου και σιωπούσα. Μου χρειάστηκε εκείνη την εμπειρία. Είδα παντού στρατιώτες με όπλα. Πότε και πότε μας σταματούσαν να μας ελέγξουν. Εγώ είπα ότι είμαι τουρίστρια και με περιμένουν στο μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνας στο Σινά και δεν μου έδωσαν σημασία. Είχα μοναχικά ρούχα, ολόμαυρα, και το σώμα μου ήταν όλο σκεπασμένο και έτσι μοιάζα πολύ με τις φρόνιμες γυναίκες τους και αυτό ήταν καλό. Είχα μόνο μία τζάντα, αλλά μέσα στη τζάντα είχα την αγαπημένη μου Αγία Γραφή που είχε σταυρό πάνω της. Ο Θεός με προστάτευσε και δεν με έψαχναν στην τζάντα οι μουσουλμάνοι να δουν το σταυρό. Ούτως ή άλλως δεν με έψαχναν εμένα. Μεταξύ τους είχαν προβλήματα. Γενικά οι τουρίστες δεν είχαν προβλήματα, γιατί πολλοί άνθρωποι εκεί ζουν από τον τουρισμό και δεν θέλουν να μας τρομάζουν.
Όσο έζησα στην Αίγυπτο, είδα ότι μεταξύ τους σκοτωνόντουσαν χωρίς προβλήματα, αλλά εμένα δεν με πειράξε κανείς. Εγώ δεν είχα όπλο και δεν με φοβόταν. Από τα ρουμάνικα μοναχικά μου ρούχα με περνούσαν η Αρωσίδα και η Αίγυπτος με τη Ρωσία έμαθα ότι είχαν καλές σχέσεις τότε. Μετά από πολλές ώρες ταξίδι με ζέστη, με πολλούς ελέγχους, με γυναίκες και παιδιά που φώναζαν συνέχεια, με ανθρώπους να ανέβουν και να κατέβουν σε μέρη που δεν υπήρχε χωριό ή σπίτι, είχα το, και το καλό τέλος η μοναχή να με περιμένει στη στάση του λεωφορείου, στο χωριό, λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω από το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης, που το λεωφορείο θα πήγαινε στη συνέχεια. «Έλα γρήγορα, να μην μας δει κανείς», μου είπε. «Να είναι ευλογημένον», είπα κι εγώ. Φύγαμε γρήγορα ανάμεσα στα σπίτια του χωριού και μετά αφήσαμε το χωριό πίσω και συνεχίσαμε να περπατάμε πιο αργά στην έρημο. Τότε είδα ότι η μοναχή έσερνε το ένα πόδι. Έχω πάθει εγκεφαλικό και παραλυσία από αυτή την πλευρά και αυτό το πόδι αργεί να συνέλθει. Περπατούσα από πίσω της με σεβασμό, χωρίς να ρωτήσω τίποτα άλλο, για να την αφήνω να προσευχηθεί, έτσι πως κάνουν οι μοναχές όταν περπατάνε, αλλά δεν μπορούσα να κατανοήσω πώς τα κατάφερε να ζει μόνη της σε αυτή την ερημιά, με εγκεφαλικό και παραλυσία στο μισό σώμα. Μετά από πάνω από μία ώρα περπάτημα στη ζέστη, χωρίς σταγόνα νερού, χωρίς να συναντήσουμε άνθρωπο, με τη μοναχή να κουτσένει αλλά να μην γκρινιάζει καθόλου, γυρνάει και μου λέει χαμογελαστή. «Φτάσαμε». Κοιτάω γύρω μου. Πέτρα, σκόνη και ο ουρανός. Κανένα σπίτι. Τέτοιο μπλε μόβ μονόχρονο ουρανό δεν είχα πουθενά στον κόσμο. Λες όταν δημιούργησε τον κόσμο, ο Θεός σε εκείνο το μέρος έμεινε χωρίς χρώματα. Δεν υπήρχε πράσινο, δεν υπήρχε τίποτα χρωματιστό. Υπήρχε μόνο η μονοχρόνη πέτρα, ο όμορφος ουρανός και εμείς, δύο μαυροφόρες. Φτάσαμε στη πιο βαθιά έρημο που είχα πάει ποτέ μου, παρόλο που προηγούμενος είχα πάει να διακονήσω ερημίτες αλλού στον κόσμο. Ήμασταν τώρα μόνες μας περίπου 13 χιλιόμετρα μακριά με τα πόδια από το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης και 8 χιλιόμετρα από το χωριό των μουσουλμάνων Βεδουίνων. Δεν υπήρχε δρόμος να πας εκεί, ούτε κάποιο σπίτι κοντά, ούτε κανονικό μονοπάτι και βέβαια δεν μπορούσες να πας εκεί με κανένα είδος αυτοκινήτου. Μου είπε η μοναχή ότι μόνο η Καμίλα θα μπορούσε σιγά σιγά να πάει εκεί, αν θα είχες από πού να πάρεις μία ή χρήματα να πληρώσεις. Αρχές Ιουλίου. Ζέστη αφόρητη. Μία ζέστη που σε ζάλιζε. Αλλά είχα εμπιστοσύνη στον Θεό ότι είναι και εκείνος μαζί μας και μας έχει αγκαλιά. Η Μαρία Μαγδαληνή με κοίταξε με νόημα και έβαλε το χέρι της γύρω από μία πέτρα και σαν από θαύμα άνοιξε μία πόρτα. Τότε κατάλαβα ότι ήμασταν μπροστά σε ένα τείχο, αλλά αν δεν το ήξερες, δεν θα τον έβλεπες εύκολα, έτσι ζαλισμένος από την ζέστη. Μου εξήγησε αργότερα ότι το έφτιαξε έτσι για να μην την βρουν εύκολα. Με κάλεσε μέσα. Έφτιασε στιγμαίο καφέ, γιατί δεν είχε ρεύμα ή φιάλη να φτιάξει κανονικό καφέ, και καθίσαμε να τα πούμε. Παρόλο που ήταν η πρώτη φορά που την έβλεπα, μου φαινόταν ότι την γνωρίζω και την αγαπώ από χρόνια. Ήταν μία όμορφη γυναίκα που μου φάνηκε γύρω στα 70 χρονών. Φανερά στο πρόσωπό της έλαμπε το πνεύμα του Θεού, γι' αυτό και μου φάνηκε γνωστή. Είχε ένα πολύ αριστοκράτικο αέρα και, παρόλη την απλότητα και την πτώχεια του χώρου, νόμιζες ότι βρέθηκε σε ένα παλάτι με μία πριγκίπισσα. Χωρίς πολλές ερωτήσεις, μπήκαμε μέσα στο συνηθισμένο της πρόγραμμα. Χάρηκα απίστευτα. Ο Θεός ήταν παντού, μέχρι και στον αέρα που αναπνέες εκεί. Δεν πεινούσες, δεν διψούσες, δεν νύχταξες. Ο χρόνος δεν υπήρχε.
Αισθανόμουν σύγχρονο βασίλισσα και η μεγαλύτερη αμαρτωλή, αλλά μία συγχωρημένη αμαρτωλή. Ζωή αγνή, ζωή αγγελική, μες στην καρδιά μου νιώθω, για σένα θείο πόθο, ζωή μοναγική, μες στην καρδιά μου νιώθω, για σένα θείο πόθο, ζωή μοναγική. Στα υψηλά τα όρη, στις γης την ομορφιά, εκεί που πάντα ανθούνε και ευωδιά σκορπούνε, κρυμνά λευκά κι αγνά, εκεί που πάντα ανθούνε και ευωδιά σκορπούνε, κρυμνά λευκά κι αγνά, εκεί θέλω να ζήσω σε ένα παλιό κελί, στον Ιησού δοσμένη, στα ράσα τυλιγμένη, για πάντα μοναχή, στον Ιησού δοσμένη, στα ράσα τυλιγμένη, για πάντα μοναχή. Αδέλφια τους γονείς μου, τον κόσμο να αρνηθώ, τις φίλες μου να αφήσω, για το Χριστό να ζήσω, βαθιά επιθυμώ, τις φίλες μου να αφήσω, για το Χριστό βαθιά επιθυμώ. Σας χρωστάω και πάλι την συνέχεια από την ιστορία της μακαριστής Μαρίας Μαγδαληνής από την έρημο του Σινά, γιατί ο χρόνος της εκπομπής μας τελειώνει εδώ. Αν έχετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να μας γράψετε στο email monachikiparousia@gmail.com. Ακούσαμε το άξιον εστίν της Δίβνας Ριουμποζέβιτς από την Γεωργία και μοναχητικά τραγούδια από τις μοναχές της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος στα Όπεν Τέλης Αττικής και Ταξιαρχών Πηλίου. Εγώ σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Μοναχική παρουσία στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου. Κάθε Τετάρτη στις 11 το πρωί με την υπεύθυνη της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής Σικίνου, Γερόντισσα Δωροθέα.